Πειρά κατά του Προέδρου Αναστασιάδη εξαπέλυσε από την εκπομπή του ΣΥΓΜΑ 60 λεπτά ο τέος Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας. Αναφερόμενος στην αποδοχή από μέρους της κυβέρνησης του κουρέματος καταθέσεων, τόνισε ότι οι ηγέτες δεν πρέπει να δέχονται να τους βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο. Το πιστόλι στον κρόταφο είναι σχήμα λόγου για να δικαιολογήσουμε αυτό το οποίο έκαναμε. Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν ήταν σε δύσκολη θέση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Πώς σε μια νύχτα μας λέει ότι βρέθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο? Απέρριψε τις ευθύνες που του καταλογίζονται για καθυστέρηση στη σύναψη συμφωνίας με τους δανειστές, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος ήταν έτοιμος να υπογράψει. Δεν έκρυψε μάλιστα την απογοήτευσή του για την στάση του Βλαδιμίρ Πούτιν, διότι όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος δεν υλοποίησε τις υποσχέσεις του για βοήθεια, με αποτέλεσμα να μην αποφευθεί το μνημόνιο. Κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και τις επιστολές, τις οποίες έστειλα στον κύριο Πούτιν. Θα παρουσιάσω και, αν θέλεις, τους διαλόγους μου, τους τηλεφωνικούς με τον κύριο Πούτιν, για να καταλάβει ο κόσμος ότι έκανα υπεράνθρωπες προσπάθειες να αποφύγω ακριβώς την Τρόικα. Σε ό,τι αφορά στη Λαϊκή Τράπεζα, ανέφερε ότι ήταν υπέρ του κλεισίματός της και πρόσθεσε ότι ο Πανίκος Δημητριάδης αυτοβούλος αποφάσισε να την κρατήσει στη ζωή. Δεν του ζητήσατε ποτέ να την κρατήσει τεχνικά στη ζωή για να φύγουν οι προεδρικές εκλογές? Εγώ του ζήτησα το αντίθετο, τον διοικητή. Να την κλείσει, λέτε? Βεβαίως. Ο Δημήτρης Χριστόφιας εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και πρόσθεσε ότι όπως τα έκανε ο Νίκος Αναστασιάδης, είναι απαραίτητη η έκδοση κοινού ανακοινοθέντος. Να μην μας πει και για τον Κυπριακό κάποια στιγμή μου έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο. Διότι το μου έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο είναι πολιτικά, δεοντολογικά και για λόγους αρχής απαράδεκτο. Δεν μπορεί να δέχεται οποιοδήποτε πρόεδρος να υπογράψει οτιδήποτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Από τα πειρά του Δημήτρη Χριστόφια δεν ξέφυγε ο Αρχιεπίσκοπος. Τη μεγαλύτερη ευθύνη για ηθική αναστήλωση και για διαπαιδαγώγηση του κόσμου τη φέρει η Εκκλησία και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας. Κάνει το αντίθετο. Κάνει το αντίθετο. Επικεντρώνεται μόνο στα συμφέροντα τα οικονομικά και τίποτε άλλο. Και αυτό είναι η κατρακύλα. Αναφερόμενος στη φωνική έκρηξη στο Μαρί, ο Δημήτρης Χριστόφιας είπε ότι έκανε λάθος που διόρισε μονομελή ερευνητική επιτροπή και ότι δεν κάλεσε εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Ήρθε ειδικός πρόσφατα και συζητούσε με την κυρία Λουπέσκου σε τηλεοπτικό σταθμό. Η πυρίτιδα μπορεί να εκραγεί στους 390 βαθμούς, είπε ο άνθρωπος. Δεν είχαμε 390 βαθμούς η ώρα 4 το πρωί. Είχαμε φωτιά. Γιατί υπήρχε η φωτιά? Άφησε μάλιστα σαφείς αιχμές εις βάρος του πολυπολιβίου. Την τελευταία εβδομάδα, λίγες μέρες πριν μου παραδώσει το περιβόητο αυτό πόρισμα, πήρε τηλέφωνο συνεργάτες μου και τους είπε: πέστε στον πρόεδρο να μην ανησυχεί. Τι να σου πω άλλο. Και μου είπε: θα βγω τώρα έξω, θα πάω να κάνω μια δημοσιογραφική διάσκεψη σε πολύ χαμηλούς τόνους και μην ανησυχείς. Εντάξει, την έκαμε στους τόνους που γνωρίζουμε όλοι. 60 φορές μετρήσαμε. Φταίει ο πρόεδρος. Ο τέος πρόεδρος ανέφερε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη που το αναλογούσε και εξήγησε ότι δεν παραιτήθηκε, διότι όπως είπε, αυτό θα τον καθιστούσε ρυψάσπιδα.